Πάμε όμως στον φιλοξενούμενό μας σήμερα, στον προπονητή της γυναικείας ομάδας του Εργοτέλη, επαφορμής βέβαια τόσο της σπουδαίας αγωνιστικής παρουσίας των κοριτσιών του κυρίου Ανδρέα Ξηδάκη στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, όσο βέβαια και στην έντονη κοινωνική δράση που πραγματοποιούν και η οποία πραγματικά είναι αξιομνημόνευτη. Πάμε λοιπόν να τον υποδεχτούμε. Κύριε Ξηδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα, πριν πάμε στα αγωνιστικά, από την έντονη κοινωνική δράση που πραγματοποιείτε τόσο εσείς ο ίδιος προσωπικά, όσο βέβαια και γενικότερα η ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών του Εργοτέλη, στην οποία ηγείστε ως προπονητής, και σχετίζεται βέβαια με την κοινωνική δράση που έχετε αναλάβει τις τελευταίες ημέρες και αφορά στην παιδοαιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Πρωτοβουλίου του Νοσοκομείου. Μια πρωτοβουλία πραγματικά αξιέπαινη και προχωράτε βέβαια στο στολισμό της κλινικής, στη συγκέντρωση δώρων που θα δοθούν στα παιδιά και η οποία συγκέντρωση ολοκληρώθηκε χθες. Οπότε κάντε μας μια αναφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου ζητήσω συγγνώμη γιατί είμαι εκτό. Καθυστερήσαμε το στολισμό και περιμέναμε να ανάψουν τα λαμπιόνια. Είναι πανέμορφο αυτό που έχουν κάνει τα κορίτσια. Ήταν η δικιά της πρωτοβουλία. Δεν έχει να κάνει με τη δράση δικιά μου. Μόνες τους αποφασίσαμε και θέλω να το κάνουμε. Έτσι όλες μαζί σήμερα και οι δύο ομάδες, και η μεγάλη ομάδα των γυναικών, αλλά και η ομάδα που είναι στην εθνική, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση. Εγώ απλά βγήκα και το ανέφερα στα μέσα για να μαζευτούν κάποια δώρα, κάποια λαμπιόνια, μπάλες. Έτσι λοιπόν σήμερα μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να στολίσουμε, να φωτίσουμε τις καρδίες των παιδιών που αυτές τις μέρες ειδικά θα έπρεπε να είναι στα σπίτια τους και γενικά θα έπρεπε να είναι στα σπίτια τους τα κορίτσια και τα αγόρια που είναι μέσα. Ωστόσο όμως είναι αναγκασμένα να κάνω θεραπείες επώδυνες και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε να τους δώσουμε ένα δευτερόλεπτο να χαμογελούν. Σίγουρα τα κορίτσια του Εργοτέλη πήραν έναυσμα και από τη δική σας όλη δράση σε σχέση με την παιδοαιματολογική κλινική. Είναι βέβαιο ότι τα παιδιά μέσα από αυτό που κάνατε σήμερα, έτσι όπως είπατε και εσείς, φωτίσαν τα χαμόγελά τους και οι καρδιές τους. Τα παιδιά άλλωστε χαίρονται με μικρά πράγματα και ιδιαιτέρως αυτές τις γιορτινές ημέρες μέσα από τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όντως δύσκολες στιγμές που βιώνουν τα παιδιά μας εκεί μέσα και τις στιγμές τέτοιες πρωτοβουλίες τα κάνουν και αισθάνονται καλύτερα. Γιατί ξέρουν ότι νοιάζονται κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρουν καν, νοιάζονται για το πώς περνάνε εκεί μέσα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει αθλητισμός, αυτό σημαίνει ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει όμορφη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που μοιάζονται τους άλλους. Αυτό σημαίνει σίγουρα προσφορά και αλληλεγγύη. Και εσείς, κύριε Ξηδάκη, έχοντας βιώσει τη δική σας περιπέτεια, σίγουρα μπορείτε να αισθανθείτε περισσότερο από τον καθένα το πώς βιώσατε όλη αυτή την κατάσταση. Πριν από 2 χρόνια θελήσατε να μοιραστείτε με όλους εμάς τη δική σας περιπέτεια σε σχέση με τη μικρή Κατερίνα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε τους ανθρώπους του αθλητισμού και τους φορείς ώστε να γίνουν κάποια πράγματα. Και όχι μόνο. Δεν ήταν μόνο οι ανθρώποι του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου ή κάποιων άλλων αθλημάτων, αλλά και τις τοπικές αρχές του Ηρακλείου και του Ιεράπετρας και άλλων περιοχών της Κρήτης, γιατί αφορά όλη την Κρήτη αυτό και τα νησιά γύρω. Γιατί όλοι αυτοί που είναι από μακριά έρχονται στο Παγνί, το δικό μας Παγνί και βοηθούνται από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Και από το κτίριο, δηλαδή, γιατί είναι οι συνθήκες είναι καλές. Στην ΠΕΔΟΕΜ ηγείται η κυρία Θιακάκη εκεί και πραγματικά νιώθουμε συγκυρία. Mm-hmm. Όμως και η 7η ΥΠΕ, δηλαδή
και η διοίκηση του νοσοκομείου δεν πάβει να βοηθάει τα παιδιά μας και όχι μόνο, έτσι, δεν το ζητάμε. Κύριε Ξηδάκη, με τη βοήθεια του Θεού, όπως είπα και πριν, και των γιατρών βέβαια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όλα πήγαν καλά με το δικό σας το παιδί και εσείς ως ένας αναγνωρίσιμος άνθρωπος του χώρου του αθλητισμού και της κοινωνίας του Ηρακλείου, καταφέρατε να επικοινωνήσετε μέσα από τη δύσκολη περιπέτειά σας κάποια πράγματα και να στείλετε και σημαντικά μηνύματα και απέναντι στους γονείς εσείς και η Κατερίνα στα παιδιά και να τους δώσετε δύναμη μέσα από την όλη δράση σας για την δύσκολη πορεία που διανύουν. Εκείνη την περίοδο ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μου και πραγματικά ένιωσα την ανάγκη να βγω, να προσφέρω κι εγώ από το μετρήλι το δικό μου. Καλώς ή κακώς το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που τραβάει την προσοχή όλων. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ και έτσι λοιπόν ας πούμε βρήκα την ευκαιρία, εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι κι εγώ ασχολιόμουν τότε, ήμουν προπονητής τέλος πάντων στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι άρπαξα την ευκαιρία τότε και το δημοσίευσα για να υποφελθούν και τα υπόλοιπα παιδιά για να έχουν μια καλύτερες συνθήκες βασικά, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, τότε δεν είχαμε ηλεκτρικά κρεβάτια, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, όμως σιγά σιγά και με την βοήθεια των ιδιωτών, αλλά και τη βοήθεια των τοπικών αρχών, όπως ξαναείπα, αλλάξανε κάποια πράγματα και εύχομαι να αλλάξουν και άλλα. Όπως έχω ευχηθεί, μέσα από την καρδιά μου, να είμαστε οι τελευταίοι εμείς. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει και δεν ξέρω αν θα συμβεί. Τουλάχιστον να κάνουμε τις δουλειές των παιδιών καλύτερες. Και έχω ευχηθεί μακάρι η Κρήτη να έχει το δικό της παιδαγωγικό, δηλαδή να έχει ένα ξεχωριστό κτίριο, έστω αν δεν είναι μόνο παιδαγωγικό, να είναι μόνο για παιδιά, να μην έχουν σχέση τα παιδιά με τα υπόλοιπα κτίρια, να είναι ένα ξεχωριστό κτίριο, ώστε ένα παιδί να λαμβάνει τις καλύτερες παροχές. Ναι. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν κάνει κάτι, τα παιδιά είναι αγνά και τους αξίζει έστω στις δύσκολες στιγμές αυτές να περνάνε όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτό που περνάμε. Και εσείς βέβαια επειδή έχετε περάσει από αυτό το στάδιο της νόσησης, της νοσηλείας, γνωρίζετε τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου η όλη κατάσταση να γίνει πιο λειτουργική και για τα παιδιά και για τους γονείς. Σας έχουμε ακούσει να μιλάτε για τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να σκύψουν πάνω από τα παιδιά αυτά οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να δώσουν λύσεις στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Παιδιά, με όλο το σεβασμό και ο τρόπος που μιλάω, η Κρήτη είναι ένα ευλογημένο μέρος. Είναι, εγώ λέω, το καλύτερο χωράφι του κόσμου. Αν είναι δυνατόν, η Κρήτη μας να μην μπορεί να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Φυσικά, έχουμε βιώσει, έχουμε νιώσει, έχουμε πονέσει. Τα παιδιά μας, βασικά, τα παιδιά το περάσαν αυτό. Θεωρώ ότι έχει τη δύναμη να σηκώσει τις πλάτες της ένα τέτοιο μέρος, ξεχωριστό για τα παιδιά μας. Δεν νοείται να έχουμε τόσες μονάδες ξενοδοχείων, δεν νοείται να έχουμε τόσα θερμοκήπια, δεν νοείται να έχουμε τόσες τελειές, δεν νοείται να έχουμε τόσο ευλογημένο μέρος και να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας. Το έχω πει, θα το λέω, όσο στέκομαι όρθιος και μπορώ και έχω μικρόφωνο και μιλάω, θα το κάνω και δεν θα σταματήσω ποτέ. Και να ευχηθούμε βέβαια όλες αυτές οι προτροπές σας να βρουν έτσι ευήκο αότα, ούτως ώστε να γίνουν πράγματα και εδώ στην Κρήτη, όπως είπατε. Να κλείσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, ευχόμενοι τα καλύτερα σε όλα τα παιδιά. Πείτε μας. Να πω, γιατί είναι σημαντικό αυτό, επειδή τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες μήνες ακούγαμε διάφορα για κάποιες δομές και προσπαθούσαν να δυσφημίσουν ή να μην δυσφημίσουν. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια και πού ακριβώς, αν είναι κάποιος στη μέση. Αυτό που θέλω είναι να παρακαλέσω τον κόσμο να μην αποθαρρυνθεί, να μην το βάλει κάτω. Να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, η αλήθεια είναι. Να τα τσουβαλιάζουμε όλα, γιατί και στο Ηράκλειο έχουμε δομές που πραγματικά, και επειδή έχω ιδία γνώση και εργάζομαι σε μια τέτοια δομή, θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να σκύψει την προσοχή, γιατί πραγματικά
αυτό που περνάει η Κατερίνα ή αυτό που πέρασε ή αυτό που περνάνε τα παιδιά είναι ψέσμα αυτό που περνάνε τα παιδιά μέσα στις δομές, γιατί η Κατερίνα ή τα άλλα παιδιά μπορεί να έχουν μια αγκαλιά, αγάπη και φροντίδα. Ενώ τα παιδιά στις δομές δεν έχουν κανένα. Και πρέπει πραγματικά να σκύψουμε εκεί όλοι μαζί, από την κυβέρνηση ή από τα κράτη μας μέχρι τις ιδιώτες, για να κάνουμε τη ζωή τους πιο όμορφη και να νιώσουμε τη ζεστή αγκαλιά μας, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πόσο δίκαιο. Άρα μην αποθαρρυνθεί ο κόσμος, να μην αποθαρρυνθεί, μην ακούει κανέναν, να κάνει αυτό που νιώθει και να το κάνει κατευθείαν στα παιδιά. Να μην βάζει ενδιάμεσους, να το κάνει στα παιδιά. Να βρει τα παιδιά και να του κάνει να χαμογελάνε. Γι' αυτό το δευτερόλεπτο χαμόγελο, παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο και να το ευχηθούμε πραγματικά να γίνει έτσι όπως ακριβώς υπόθηκε από εσάς. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι και στην πραγματικά εντυπωσιακή παρουσία της γυναικείας ομάδας του Εργοτέλη, η οποία μετά από 5 αγωνιστικές μετράει 4 νίκες, 1 ισοπαλία, είναι πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα, μετά το 1-5 επί του Οδυσσέα Μοσχάτου. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα για τα κορίτσια. Σας. Αυτό το δεν θεωρώ εντυπωσιακό ξεκίνημα. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των κοριτσιών και μόνο των κοριτσιών και των συνεργατών μου που έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Το έχω επαναλάβει. Ειλικρινά δεν μπορώ να αριθμίσω τις διπλές προπονήσεις που κάναμε πριν περίπου 4,5 μήνες που ξεκίνησαμε από την προετοιμασία. Έχουν υδρώσει πάρα πολύ τα παιδιά. Με την βοήθεια και τη συνδρομή της διοίκησης που παρέχει τα πάντα στα κορίτσια και σε υλικά αγαθά αλλά και σε έμψυχο δυναμικό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής. Αλλά είναι καθαρά ο υδρότας των κοριτσιών αυτών και κανένας άλλος. Και βέβαια ο Εργοτέλης φαντάζει ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Θα μου πείτε βέβαια είναι νωρίς ακόμα, υπάρχει δρόμος. Είναι νωρίς. Βλέπουμε πραγματικά από την πρώτη στιγμή, γιατί τα παιδιά ενθουσιάζονται, δεν είναι έτσι, είναι παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, έχει τις ιδιαιτερότητες του. Θέλει πολύ σοβαρότητα. Θα κάνουμε έτσι φόκους, ας πούμε, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, για να μπορούμε να παίρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι ευχάριστο βέβαια που μία ομάδα από την Κρήτη προσπαθεί να ξεχωρίσει, αλλά προσπαθεί, δεν το έχει καταφέρει. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Στο δυναμικό του Εργοτέλη φέτος βέβαια προσθέθηκαν και ξένες αθλήτριες οι οποίες έχουν συμβάλει δυναμικά στην προσπάθεια της ομάδας. Υπάρχουν ωστόσο και κορίτσια που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες, όπως είναι η Ραπάνη, όπως είναι η Σιδηρά. Έτσι, ένα υλικό που πραγματικά αξίζει της προσοχής και έτσι είναι αντάξιο της πορείας της ομάδας. Έτσι δεν είναι, coach? Θέλω να σου πω τη διαφορά φέτος και πέρσι υπήρχαν δύο ξένα κορίτσια, αλλά δικά μας πλέον θα τα βαφτίσουμε όπου να είναι. Είναι δύο κορίτσια του Καναδά, η Κιάνη και η Τάμι. Προσθεθήκαν άλλα δύο κορίτσια, η πρωταθλήτρια του Κόπα Αφρικα, η Ζανίν Βαν Βίκ και η Τζούλια Ιμολίν. Ναι, ανεβαίνει το επίπεδο με την έννοια ότι τα κορίτσια από το εξωτερικό έχουν καλύτερο μετάλλιο, όπως έχω ξαναπεί. Έχουν νοοτροπία επαγγελματία. Αυτό λοιπόν βοηθάει τα δικά μας κορίτσια, έτσι ώστε να μπουν και αυτά σε αυτό το mood για να δούμε το ποδόσφαιρο γυναικών λίγο διαφορετικό. Δεν είναι μια παρέα που μαζεύτηκε να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι μια παρέα που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να πετύχει τους στόχους της. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πριν σας ευχαριστήσω, απλά να πω εγώ ότι το γεγονός ότι ακολουθεί στη δεύτερη θέση Όφη, τον οποίο αντιμετωπίζεται με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, και η ΡΕΑ, η ομάδα του Ρεθύμνου, στη τρίτη θέση, σίγουρα λέει πολλά και για το κρητικό ποδόσφαιρο. Κύριε Ξηδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Κρήτη σήμερα. Καλές γιορτές να ευχηθώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εύχομαι και η Κρήτη TV και όλα τα τοπικά κανάλια να ρίξουν το βλέμμα τους στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί θεωρώ προσωπικά ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν,